αν το διευρύνουμε τόσο πολύ, φοβούμε ότι θα χάσουμε ένα μύτο, μια δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένες απειλές. Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο ότι σήμερα, εγώ θα το έλεγα με δικά μου λόγια, οι θεσμοί, οι κρατικοί θεσμοί, δηλαδή οι θεσμοί της συλλογικότητας, όχι απλώς δεν αντιλαμβάνονται τι γιόρταζε κάποτε αυτός ο λαός στα Χριστούγεννα, αλλά και θέλουν να το υποκαταστήσουν συνειδητά με τερατοδίες τύπου καθαρά εμπορικού και άσκημου εμπορίου, πώς να το πω τώρα, φτηνιάρικου. Και έχουμε τραβηθεί μέρες αυτές σε μέρες της αγοράς, όπως λένε. Η ζημιά είναι πελώρια. Εάν τη σκεφτεί κανείς τι αντίκρισμα έχει αυτό στην προσωπική ζωή των ανθρώπων, είναι εφιάλτης. Δεν έχουν ελπίσουν σε τίποτα. Παρά μόνο στις βιτρίνες, στα καινούργια προϊόντα, στο αν περισσέψουν για χρηματάκια να πάρουν ένα φανταστερό μπλουζάκι. Είναι τραγωδία. Αλλά αυτή η τραγωδία δεν είναι γενική και αφηρημένη. Είναι συγκεκριμένη. Συγχωρέστε με να πω. Ξεκινάει από το ποιος διευθύνει το Υπουργείο Παιδείας. Ξεκινάει από το ποια μέτρα παιδείας έχει επιβάλει η σημερινή κυβέρνηση. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει πια σχολείο στην Ελλάδα. Υπάρχει μόνο κρατικοποιημένο φροντιστήριο. Αυτά είναι πιθανόν, μοιάζουν λίγο, δεν ξέρω, δεν είναι υπερβολή. Είναι το πρώτο θέμα της επικαιρότητας. Επιμένετε πάντα σε αυτό, σε μία από τις πρόσφατες επιφυλίδες σας στην Καθημερινή, γράψατε με τίτλο, παρακαλώ πολύ, το λέω για τους ακροατές, «Εόρτια κακογουστιά, ούτε τη γιορτή δηλαδή με γούστο». Ναι, το να έχει κανείς γούστο σημαίνει να έχει καλλιέργεια, να μπορεί να αποτιμά την ομορφιά από τον εντυπωσιασμό, να την ξεχωρίζει από τον εντυπωσιασμό. Και αυτό είναι ψηλά γράμματα σήμερα. Όχι απλώς δεν διανοούνται οι άνθρωποι που ορίζουν τα της παιδείας. Όχι, δεν διανοούνται ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί, αλλά ούτε το καταλαβαίνουν. Είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο. Αν ξέρανε όλοι οι πατεράδες, οι μανάδες, το επίπεδο του Υπουργείου Παιδείας, των ανθρώπων που καθορίζουν τα προγράμματα, δηλαδή τη διαμόρφωση της ψυχής των παιδιών μας, θα έφρυταν. Είναι θέμα ενός Υπουργείου Παιδείας, με ρωτά εδώ ο φίλος ο Βλάσης, ή είναι θέμα γενικότερης λοβοτομής στα ζητήματα παιδείας κοινωνίας μέσα και από την ίδια τη γλώσσα? Να σας θυμίσω ότι ένα από τα τελευταία σας άρθρα είναι το ήθος των λέξεων, κύριε Γιαναρά, εγώ. Κοιτάξτε, πράγματι είναι γενικότερο, αλλά αυτό το οποίο φοβάμαι στην γενικότερη θεώρηση είναι μήπως γινόμαστε αφηρημένοι και χάνουμε τα πάντα. Κάνουμε έστω και τη δυνατότητα να συντονιζόμαστε σε ένα αίτημα τωρινό, σημερινό, επίκαιρο, άμεσο. Που έλεγαν έχουν ένα φίλο στην Αμερική που τα παιδάκια το πάνε τώρα στο δημοτικό, στο αμερικανικό σχολείο. Και μου έλεγε αυτός ότι ο γιος του έχει ένα συμμαθητή, συμμαθήτρια, που οι γονείς τους το δίνουν τη μια μέρα αγόρι, την άλλη κορίτσι. Τη μια αγόρι, την άλλη κορίτσι. Ώστε όταν φτάσει 13 ετών να αποφασίσει μόνο του τι θύλο θέλει. Μπορείτε να συλλάβετε τη φρίκη. Ανακριάζεις. Αλλά αυτό έρχεται. Αυτό αν το πείτε στον πρωθυπουργό της χώρας αυτή τη στιγμή, θα το χειροκροτήσει. Γι' αυτό και έχει βάλει τα στελέχη που έχει βάλει στο Υπουργείο Παιδείας. Ναι. Προσπαθώ να το κάνω εικόνα και χωρίς κανένα αντανακλαστικό, αλλά είναι
η φύση της κοινωνίας που αλλάζουν ή η ίδια η κοινωνία έχει αλλάξει? Εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα, κύριε Γιαναρά. Για να γίνεται αποδεκτή μια τέτοια συζήτηση, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Σύνολα αποδεικτήσεις και σε συγκεκριμένη περίπτωση αποδεικτή δεν γίνεται. Ουδείς ερωτάται. Θυμάμαι πάλι τώρα με κάποια χρόνια, αλλά με αυτή την κυβέρνηση. Ένα βράδυ στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, με μια πολύ σεμνή παρουσιάστρια, είχε εμφανιστεί ένας υπουργός της κυβέρνησης, ο οποίος επί 35 λεπτά εξηγούσε γιατί είναι παντρεμένος με έναν άντρα. Αυτά δεν είναι θέματα. Αυτό είναι βία. Αυτό είναι βιασμός. Γιατί ο Έλληνας πολίτης οφείλει να ακούει επί 35 λεπτά αυτή την ερμηνεία? Αν μη τι άλλο, δεν είναι μονομέρεια? Όταν είναι χωρίς αντίλογο τέτοιες τοποθετήσεις. Αλλά μην κολλήσουμε στο τώρα. Ναι, 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 προφανώς. Αλλά είναι μία πτυχή που λέει πολλά. Εδώ πρέπει να σας πω ότι... Ακριβώς. Ναι, όση ώρα μιλάτε έχω βροχή μηνυμάτων. Μερικά θα τα μοιραστώ μαζί σας. Λέει εδώ ο Βασίλης, το είχε πει και στον προηγούμενο συνομιλητή, Χριστούγεννα στις Ηνωμένες Πολιτείες και γίνεται προσπάθεια παλυφής του όρου, σε αρκετά καταστήματα χρησιμοποιούν τον όρο γιορτές, προβάλλουν την προάσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας, σεβαστό λέει, καθώς θεωρούν ότι ίσως ενοχλούνται οι πιστοί άλλων θρησκειών. Αλλά σήμερα αυτό είναι και μία τάση, μια κοινωνία χωρίς έθνος, χωρίς φύλο, χωρίς μόνιμη εργασία, χωρίς δομή οικογένειας, χωρίς κοινωνία, χωρίς σύγκρουση κοινωνικών στρωμάτων, αλλά μια κοινωνία χυλός, ενδεχομένως κάποιος να πετάξει λέει και ένα σύνθημα των αρίστων κοινωνία, όπου οι υπόλοιποι θα είναι πολίτες ενός χυλού κόσμου με επιδόματα να ζουν. Μπράβο, πολύ ωραία, πολύ ωραία διατύπωση. Έτσι είναι. Αλλά μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί, ενώ όταν το ακούμε, μάλλον φαίνεται οι περισσότεροι να λένε μπράβο, έτσι εδώ, ναι. Αλλά στην πράξη δεν έχουμε περιθώριο να κάνουμε τίποτα, ή δεν θυμάμαι να κάνουμε τίποτα, ή οι πολιτικοί μας εκπρόσωποι δεν μας εκπροσωπούν. Δεν εκπροσωπούν τίποτα. Βλέπετε στην καλύτερη περίπτωση κάποια πολιτική πρόταση η οποία έχει εντοπιότητα και όραμα μιας ποιότητας ζωής που παρέχει η ελληνικότητα, συνοδεύεται από διαφημίσεις διαφόρων πραγμάτων έτσι ώστε να εξουδετερώνεται. Προσέξτε σας παρακαλώ, τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει πάντοτε ένα υποτίθεται ορθόδοξο χριστιανικό κόμμα κατά κάποιο τρόπο. Είναι πάντα της πλάκας. Είναι τα πρόσωπα τα οποία ηγούνται, ας μην λέμε τώρα ονόματα και πράγματα. Το θυμόμαστε όλοι. Τα ονόματα τα οποία αναλαμβάνουν να εκπροσωπήσουν μια ηθαγενή, δηλαδή ελληνοκεντρική οπτική των αναγκών μας, δηλαδή να μιλάμε για τις δικές μας ανάγκες και όχι για τις ανάγκες των παιδιών των σχολείων όπου σπουδάζει η κυρία Κεραμέως. Αυτό το πράγμα συνοδεύεται ή μεθοδεύεται ώστε να συζητά τελικά καλαμπούρι. Να γελάμε. Άρα ακούσατε... είναι... Ναι, παρακαλώ, συγγνώμη εγώ. Όχι, ακούσατε ποτέ έναν εκπρόσωπο μεγάλου κόμματος, παρατάξεως, όπως λέμε στην αντίστοιχο, και αυτό δεν το έχουμε. Πάλι βιτρίνες έχουμε. Αλλά έστω ενός μεγάλου κόμματος, κόμματος εξουσίας που τα λέμε, να μιλήσει για το εξαιρετικά επίγον πρόβλημα που είναι το σχολείο. Δεν υπάρχει σχολείο. Έχει καταστραφεί το σχολείο. Έχει εξουδετερωθεί. Το παιδί πηγαίνει στο σχολείο, το στέλνουν οι γονείς στο σχολείο για να πάρει εφόδια. Σκεφτείτε τη δυστυχία για αυτό το παιδάκι. Δεν πηγαίνει για να βρει φίλους,
να παίξει, να χαρεί, να κοινωνήσει, να χορέψει, να τραγουδήσει. Τίποτα από αυτά. Ώστε να περάσουν οι 2-3 πρώτες τάξεις και να έρθει και το φροντιστήριο που να δώσει τη χαριστική βολή. Εάν υπάρξει ποτέ, αυτό σας παρακαλώ να το θυμάστε από μένα, αν ποτέ υπάρξει μια παραμικρή ελπίδα ανάκαμψης της ελληνικής κοινωνίας, θα είναι η μέρα που επισήμως το κράτος θα απαγορεύσει το φροντιστήριο ως εθνικό κίνδυνο, ως απειλή κοινωνική. Γιατί η γνώση όταν γίνεται αποκλειστικά χρηστική, αποκλειστικά ένα μέσο για να πετύχω να μπω στο πανεπιστήμιο ή να μπω σε μια δουλειά. Ένα στόχο. Ναι. Στόχο. Έχετε δίκιο, στα πιο τρυφερά χρόνια, τα πιο δημιουργικά για το μυαλό να ανοίξει, το μυαλό το γεμίζουμε με στόχους, στοχοθέτηση. Μάλιστα. Όχι να ανοίξει το μυαλό η σκέψη, η κριτική, η αμφιβολία, ο διάλογος. Έχετε δίκιο. Το παιχνίδι, έχετε απόλυτο δίκιο. Μου λέει εδώ φίλος ο Αντώνης. Ναι, ελάτε. Όχι, σας διέκοψα. Όχι, εσείς, προηγήστε εσείς. Εγώ έχω τους ακροατές εδώ που θέλουν, ακούγοντάς σας, να μεταφέρουν πολλά. Λέει εδώ Αντώνης, καλές γιορτές εύχομαι και καλά Χριστούγεννα στον κύριο Γιαναρά. Αλλά εδώ είναι προφανές, λέει, ότι πάμε να διαλύσουμε ακόμη και αυτά που γνωρίζαμε, δηλαδή τη βιολογική ύπαρξη του ανθρώπου. Κύριε Γιαναρά, λέει, στα σχολεία είναι γονέας 1 και γονέας 2. Τι συζητάμε τώρα, λέει. Δεν ξέρω, είναι πραγματικά τουλάχιστον ο ρόλος της δημοσιογραφίας να μείνει μια έπαρξη από το οποίο να ακούγονται καυγές, να ακούγεται η αγωνία. Το πολυτιμότερο στοιχείο που έπαιρνε το παιδί στο σχολείο, το λέω ενδεικτικά, ή το απολυτοποιήσετε, ήταν η σουηδική γυμναστική. Έτσι τη λέγαμε, γιατί η σουηδική δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, δηλαδή η από κοινού γυμνασία, το να κάνουμε από κοινού κάποιες κινήσεις, ασκήσεις, χορό κλπ. Αυτός ο συντονισμός έχει τεράστια εκπαιδευτική σημασία. Έχει δηλαδή πώς παρελάβουν τα παιδιά στις παρελάσεις τώρα. Δεν μπορούν να συντονίσουν το βήμα. Δεν τα μάθα κανείς ποτέ. Και πώς να τα μάθει αυτά, δεν μαθαίνεις εν δύο. Αυτά γίνονται στο παιχνίδι. Να έχει λαχθάρα το παιδί να πάει στο σχολείο για τη χαρά του να πηγαίνει στο σχολείο. Να έχει φίλους, να έχει παιχνίδι. Και από κοντά τότε έχει αρχίζει η δυνατότητα να μπει και στον χώρο της αμεσότερης καλλιέργειας. Να διαδραχθεί τα ουσία. Τα ουσιώδη μαθήματα θα διδαχθεί πραγματικά σαν συναρπαστικά παιχνίδια. Το συντακτικό είναι ένα συναρπαστικότατο παιχνίδι. Και λοιπά και λοιπά. Αν λειτουργήσουν έτσι, διότι εδώ έχω τώρα μηνύματα πολλών που λένε ότι η λοβοτομή έχει ξεκινήσει από τη... Σας το διαβάζω ακριβώς όπως το γράφει εδώ πέρα ο φίλος ο Γεράσιμος. Η λοβοτομή, κύριε Γιαναρά μου, έχει ξεκινήσει από την αφυδάτωση της ίδιας της γλώσσας μας, του συντακτικού, της γραμματικής αξίας των πνευμάτων, και δεν μιλάω για τον τρόπο, λέει, που μιλάει η νεολαία. Ας μιλάει όπως θέλει. Η ελληνική γλώσσα ήταν μια γλώσσα που πάλεται ανά τους αιώνες. Δυστυχώς όμως χωρίς τις ρίζες της δεν μπορεί να πάλεται σιγά σιγά. Όχι, νομίζω ότι έχει τελειώσει αυτό το θέμα, δυστυχώς. Έχει τελειώσει, λέτε. Δεν βλέπω καν να υπάρχει η κρίσιμη βέβαια στιγμή, ήταν εκείνη η αποφάση νύχτα που με 15 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ πέρασε τον Πολυτεχνικό. Οι βουλευτές είχαν εγκαταλείψει την Βουλή. Και επευλήθη υποχρεωτικά
Μετά άλλαξαν οι κυβερνήσεις στην Νέα Δημοκρατία. Το δέχτηκε και το κατάπιε και το προώθησε. Αυτό σου δίνει, αρχίζει πια και σου δίνει την αίσθηση ότι εδώ υπάρχει κάποιος προγραμματισμός. Και τότε αρχίζουν φυσικά οι αφέλειες, οι συνωμοσιολογίες κλπ. Κλπ. Αλλά υπάρχει έδαφος που αρχίζουν οι συνωμοσιολογίες. Είναι δυνατόν. Τόσοι υπουργοί παιδείας πέρασαν από το μονογενικό και μετά. Κανένας δεν τόλμησε να αμφισβητήσει, να θέσει θέμα, να προβληματίσει και να προβληματιστεί. Τι σημαίνει. Θυμάμαι όταν πρώτο άρχισα να πηγαίνω σε ένα μικρό νησί που είχε μια καταγωγή η γυναίκα μου και πήγαινα το πρωί στο Μόλο εκεί που ερχόντουσαν οι βάρκες και έπρεπε να κάνω ψαράκι. Και ανάμεσα στους ψαράδες ήταν ένας κάποιας ηλικίας που μιλούσε κάτι ελληνικά. Είχα μείνει εκστατικός. Μία, δύο, τρεις, κάτι εκφράσεις, κάτι. Του λέω Βασταδί, τι σχολείο πήγες. Στο ελληνικό παιδί. Αυτό το μαγικό σχολείο των σχολαρχείων ή ελληνικών, το οποίο μάθανε τους Έλληνες γλώσσα, τους μάθανε έκφραση. Και ένας άνθρωπος χωρίς γλώσσα είναι άνθρωπος χωρίς σκέψη. Αυτό είναι. Ξέρω. Αυτό είναι. Βλέπω, ας πούμε, μια χρήσιμη υποτίθεται εφαρμογή για την οποία γίνεται πολλή κουβέντα, κύριε Γιαναρά μου, το Twitter, και τα αρτικόλεξα και ο περιορισμός των μηνυμάτων δεν περιορίζει τελικά και τον τρόπο σκέψης. Αυτό δεν συμβαίνει, αυτό συμβαίνει. Σας παραδίδω εντός εισαγωγικών σε πάρα πολλά μηνύματα ακροατών. Λέει ο Νικόλας, σε κάποιο του άρθρο παλιότερο ο κύριος Γιαναράς, νομίζω ότι είχε πει ότι όποιος στις μέρες μας είναι αισιόδοξος θα πρέπει να θεωρείται ψυχικά ασθενής, γιατί η αισιοδοξία οφείλει να εδράζεται πάνω σε αντικειμενικά αποδεκτά στοιχεία στην πραγματικότητα και όχι σε κάποιο υποκειμενικό φαντασιακό. Το γράφω, λέει, σε ελεύθερη απόδοση όπως το θυμάμαι, αλλά κάπως έτσι το είχε διατυπώσει. Εξακολουθεί να διατελεί με την ίδια άποψη. Νομίζω, φαντάζομαι. Ναι. Φαντάζομαι με την έννοια ότι δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο άλλο ενδεχόμενο. Γιατί επαναλαμβάνω, εάν δείτε την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, δεν αλλάζει με τίποτα. Ούτε με τα κόμματα που έρχονται και παρέρχονται, ούτε με τους ανθρώπους που έρχονται και παρέρχονται, τίποτα. Υπάρχει μια μεθοδευμένη καταδίκη του ελληνισμού στην αγνωσία, δηλαδή στην μικρόνια, στην αδυναμία κοινωνίας της ζωής. Αυτό είναι αναπηρίες, δεν είναι αστεία. Τα παιδιά συνεννοούνται με 10 λέξεις συνθηματολογικές. Ο Γιάννης, καλημέρα, λέει στον κύριο Γιαναρά. Σε όλα όσα περιγράφει, ποια είναι κατά τη γνώμη του η ευθύνη των ανθρώπων, των επιστημών και του πνεύματος? Ποιες φωνές αντιτάσσονται στα κυρίαρχα παραδείγματα, αφηγήματα? Αντιτάσσονται. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν αντιτάσσονται. Δεν τις βλέπω τουλάχιστον, δεν ακούγεται. Αλλά δεν μπορώ να ενθαρρύνω και αυτή τη στάση η οποία φεύγει από το πρόβλημα διαπιστώνοντας απλώς ότι κανένας δεν κινείται. Ότι οι δήμονες και αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν την πρωτοβουλία σε αυτά τα θέματα δεν μιλούν, δεν στρατεύονται, δεν καταθέτουν μαρτυρία ή φοβοδείχτη. Κύριε Γιαναρά, πριν σας αποχαιρετήσω, αφού σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία, επανέρχομαι στη διατύπωση του αρχικού ερωτήματος κάπως τροποποιημένο. Άρα, θα πει ένας άνθρωπος ακούγοντάς σας, έχει λόγο να γεννηθεί ο Χριστός αυτές τις ημέρες? Να κατέβει κάτω πού, σε τι? Κοιτάξτε, πάμε σε άλλο επίπεδο προβληματικής. Υπάρχουν
θα μιλήσω, θα πω και εγώ μια εικόνα, ένα παράδειγμα. Εάν διαβάσει κανείς ή ρίξει μια ματιά σε αυτά τα περιοδικά ποικίλης υγείας ή σε εφημερίδες κλπ, θα αποκτήσει την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει περιθώριο αυτή η νεολαία σήμερα, οι καινούργιες γενιές που έρχονται. Δεν υπάρχει περιθώριο και ενδεχόμενο να ζήσουν ποτέ έναν αληθινό έρωτα. Όλα τα στοιχεία της πραγματικότητας μας δίδονται οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ετοιμάζεται μια κοινωνία, έχει σχηματιστεί ήδη μια κοινωνία ανέραστων ανθρώπων. Οι άνθρωποι μπορεί να ζητάνε την ειδονή, αλλά δεν ξέρουν τι είναι ο έρωτας. Λοιπόν, τέτοιες ζημιές έχουν τέτοια δυναμική και τέτοια σημασία, τέτοια αποτελεσματικότητα, που δεν ξέρεις τι να πεις, τι να μιλήσεις. Μπορείς να πεις την κυρία Κεραμέως ότι το σχολείο σήμερα βγάζει ανέραστα παιδιά. Παιδιά τα οποία δεν υποψιάζονται τι θα πει να ερωτηθούν, να παραδώσουν.